Και στην Κομοτινή φαίνεται πω έχει ξεφύγει το ζήτημα με τι παράνομε χωματερέ. Πρόκειται για άλλωστε για παλαιλίνιο φαινόμενο που ταλανίζει οικονομικά την χώρα μα χρόνια τώρα, με τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνουν και να παίρνουν. Όπω και σε άλλε περιοχέ, έτσι και στην Κομοτινή οι παράνομε χωματερέ εμφανίζονται έτσι ξαφνικά εν μία νυχτή και συνήθω όταν η κατάσταση εκτραχύνεται υπάρχει παρέμβαση από συνεργείο του Δήμου μέχρι την επόμενη εμφάνισή του όπω και στη χωματερή του Δήμου Αλεξανδρούπολη κοντά στην Ήψα, έτσι και στην Κομωτινή παρατηρείται συσσόρευση απορριμμάτων και όχι μόνο, καθώ αρκετοί ευρηματικοί άνθρωποι πετούν ότι δεν χρειάζονται μη νοιαζόμενοι για τη δημόσια υγεία, ενεργοποιώντα μια υγειονομική βόμβα στο σημείο αυτό. Σύμφωνα με το χρόνο.gr, διαχρονικά στον χωματόδρομο μεταξύ Ιφέστου και Ιφαντών, ιδίω στα πρώτα 500 μέτρα από τον ύφεστο, ασυνείδητοι πετούν άναρχα πάση φύσεω απορρίμματα. Μπουκάλια, σακούλε, κουτάκια, χαλιά, ρούχα, παπούτσια, συσκευέ, γυαλιά, οικοδομικά υλικά και ό,τι μπορεί να κάποιο. Βρίσκεται παρατημένο στον παράνομο αυτό σκουπιδό του που αναπτύσσεται παράκτια του ποταμού Βοσβόζη. Πρόσφατα είχαν εντοπιστεί ακόμη και εντό τη αποζώα. Αναγνώστη του ιστοτόπου απέστειλε σοκαρισμένο σχετικό βίντεο που φαίνεται ξεκάθαρα έξι ανοιχτά φέρετρα σε κοινή θέα. Ο ίδιο δήλωσε πω περνάει σχεδόν καθημερινά από τον χωματόδρομο και παρατηρεί πω τα σκουπίδια αυξάνονται ενώ οι οχλήσει του προ τη Δημοτική Αρχή βρίσκουν μερικέ φορέ ανταπόκριση αλλά μετά από αρκετή επιμονή.